aqui se na ψάχνει άγνωστους γεράριδες, λαμπιχέτες και να τους φέρνει στην εκπομπή για να βλέπουμε ότι πέραν των επώνυμων που ασχολούνται με την τριτική μουσική παράδοση υπάρχουν και άλλοι. Μία έκπληξη. Μανώλης Κλάδος ή Χαΐνης. Γιατί στο Μυλοπόταμο όλοι έχουν τα παρατσούκια τους. Πάμε! Ποιος σου είπε ότι εγώ πάει, γιατί εγώ δεν το ξέρει, κανείς μόνος, έτσι φίλοι το ξέρουν. Εγώ ψάχνω, γυρεύω, ερευνώ να ρίχνω τους κριτικούς, τους καλούς, τους μοναχικούς. Λοιπόν, καλώς όρισες, θα τα πιούμε μια πάνω. Να σε καλά, Μανώλη. Και να περάσουμε ωραία. Έγινε, να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Φίλοι τηλεθεατές, ήρθαμε και κάναμε έφοδο του κλάδου του Μανώλη. Αντί να τον βρω λοιπόν στον κοπελιό του τα εργαστήρια με τα τεχνικά, ηλεκτρονικά, τελευταίας φύσεως εργασίες και εργαστήρια τα οποία φτιάχνουν έως και το μαύρο κουτί του αεροπλάνου, του πλοίου, σας το έδειξα κάτω. Επίκα λοιπόν και του έκανα έφοδο και είδατε πού τον βρήκα. Αλλά ο Μανώλης δεν φτιάχνει μόνο λίρες. Παίζει και λίρα, αλλά συγχρόνως έχει και φίλους τους οποίους με πρώτη ευκαιρία τους προσκαλεί για ένα κρασί. Εγώ είμαι τυχερός σήμερα. Ο Θεός μου πέμπει παρέα, κρασί, φαΐ, λεφτά, θα μας επέψετε γιατί έχω. Είδα τα καλά, δεν χρειάζεται. Έλα πράγμα, λεφτά, δεν χρειάζεται, μας τα πάρουν και μας τα προλογίσουν. Το λοιπόν, ο Μανώλης, ο κλάδος είναι εδώ, ο Καφαντάρης, ο γιος του πάλε ποτέ του μεγάλου του φίλου μου του Καφαντάρη που μας άφησε χρόνο, αλλά έχει αφήσει την ιστορία του, ο Μανώλης ο κλάδος, ο Ηλίας ο Νικηφοράκης, Μέλαμπες. Μέλαμπες. Μέλαμπες ή Μέλαμπες. Μέλαμπες, Μέλαμπες. Κάτι εφημιστικό έτσι το λέγανε για γρήγορα. Και ο Δουκάκης, και αυτό της Μέλαμπες. Ο Γιάννης, από τις Μέλαμπες αυτός, πάρε ποτέ ο δοσφαιριστής του κεραυνού Ρεθύμνης, το δαίμονα τον θυμάσαι. Με τις πιθούλιδες και όλη τη σειρά εκείνη, φίλοι τηλεθεατές. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι η εκπομπή θα πρέπει να αναδείξει κρυφά ταλέντα, παρέες ήρεμες, ήσυχες, που δεν αναζητούν τη δημοσιότητα, αλλά εμείς τους αναζητούμε για να δούμε πώς περνούνε. Μανώλη, καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Και καλά να περάσουμε και απόψε. Να είστε καλά. Γεια σου Γιάννη και εσύ καλώς όρισες. Γεια σου Μανώλη, καλώς σε βρήκαμε πάλι. Και καλή βραδιά. Καλέα σου. Ο δρόμος δείχνει. Και μόνο λέει ότι θα περάσουμε καλά. Γιατί είμαι Λαμιανή, από εκεί ξεκίνησα το 66 με τον Τζιρομανώλη, με τον Χαρίτο, με τον Μοντζάκη και κάνουν τα παρεάκια. Και το πρωί πάω στο σχολείο και μας έκανε μάθημα στη Λιανδάκη. Και πήγαμε Σαββάτο βράδυ και όταν κάναμε το Σαββάτο σχολείο. Πήγαμε το λεωφορείο 4 ώρα, πάμε στις Μέλαμπες, πάμε στο Μανώλη, ξεκινούμε με τσεκουδιά, μέχρι να τελειώσουμε τσεκουδιά, φτιάχνει η μάνα του ένα κούκκι που τον έσπαξανε, τον εβράδυ, καθόμαστε και ξεκινούμε. Από εκεί ξεκινήσαμε παιδιά. Σαββάτο, απόγευμα, πλειοβασιλέματα και μπήκαμε με Δευτέρα πρωί στο λεωφορείο χωρίς σταματημό, από σπίτι σε σπίτι. Εκεί είμαστε εγώ πως βλέπουν, εκεί είδα το κέμπ, εκεί είδα την ομορφιά της παρέας, την καλοσύνη και τη φιλοξενία. Πάμε στο σχολείο το πρωί, ο Τσερμανόλης την έκανε. Δεν έχω βρει πάει και εδώ και να πεις πως δεν ήταν το αγόρι. Στο σπίτι τώρα. Στο σπίτι, ναι. Πάω εγώ σε λιγάκι. Ποιο ξέρω που έλεγε σκορδαλός τότε με το αυτόν να τραγούν το αθμιθό. Αλλά είχαν αρχίσει τότε και νυχτερίδες και αράχνες. Το Καζατζή. Σε λιγάκι πέντε καθίσε τρία.
σαν να μου φαίνεται ότι κάποιος τραγουδάει. Ναι, μιλάω, εγώ κάνω το κορόιδο, βάλω το ηλικείο έτσι. Σε λιγάκι νυχτερίδες, χεράκλες, γλυκιά μου. Πώς λέγες. Στέλιο, μήπως τραγουδείς εσύ. Εγώ τα βάζω και για την Οδύσσια Τσίλιο. Μου λέει, μου φαίνεται ότι είσαι Οδύσσια διημέρου τη νύχτα. Σε κανένα χωριό που λέει και πίνεται. Ο κάθε φρόνιος για σου βγάλω από την τάξη. Γιατί οι άλλοι δεν ακούσουν το μάθημα. Αυτά λοιπόν για τις Βέλαπες. Αυτά που λες. Και θα κάνουμε κατευθείαν μία εισαγωγή. Άρτος και ήμουν εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Αλλά θα μου κάνετε μία εισαγωγή 3-4 λεπτών. Να ακούσουμε είναι από τις Βέλαπες. Όμως και περσινά στελίες είχαμε στο χωριό ένα και στέλια παράκια όλο έλεγε. Είμαι άτιμος. Καλιά παντός τα ξένα σπίτια πάνω στο δικό μου. Καλάκια πήγε. Καλώς σε μπήξω. Για του Γιώργου πάντα. Αυτή παραγιατά. Αυτά τα καμπαντάρι. Αυτά τα καλά πράγματα. Και το λέω πάει σε γράμμα. Αυτά τα πράγματα που έτσι μελάβες. Δώσε το Θεό τα διαρτηρούν ακόμα. Ναι, φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα... Στέλνω, το λέω πάει σε γράμμα που δεν είναι κριτική και μου λένε. Ε, βέβαια, δεν το ξέρετε, δεν το ξέρει τι έτσι είναι, Thank you.
Βασίλισσα Μπρακάκης με το συγκρότημα του Φίλη ήρθε στο κριτικό κονάκι των Μερζάνητων. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα. Θα τα δείτε όπως θα κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής. Εγώ έχω να πω ότι πολύ νεολαία γλέντισε όμορφα που δείχνει ότι η νεολαία μας καλά κρατεί. Και εύχομαι και να συνεχίσει έτσι. Πάμε φίλοι μου στο κονάκι των Μερζάνητων.